Πάλι μαζί στην εκπομπή «Απαντήσεις μέσα από το Λόγο του Θεού», την εκπομπή εκείνη που με τη χάρη του Χριστού σχολιάζουμε κάθε άποψη που εσείς ή απορία ή διαφωνία μας στέλνετε στην διεύθυνση που φαίνεται τώρα με email στις οθόνες σας, και εμείς με τη χάρη του Χριστού σχολιάζουμε μέσα από το Λόγο του Θεού και μόνο μέσα από το Λόγο του Θεού. Θέλω να τονίσω μια φορά ακόμη ότι ποτέ δεν διεκδικήσαμε και δεν διεκδικούμε την ευθυντία στην ερμηνεία των γραφών, ούτε θεωρούμε τους εαυτούς μας ότι είμαστε καθηγητοί, δάσκαλοι, καθηγητές, δάσκαλοι, θεολόγοι. Εμείς θεωρούμε τους εαυτούς μας ότι είμαστε μαθητές και μαζί, όλοι μαζί, θα μαθητεύουμε μέσα από το Λόγο του Θεού το οποιοδήποτε θέμα θέλετε να μας στέλνετε προς σχολιασμό. Σήμερα θα ασχοληθούμε με την ερώτηση κάποιου ανώνυμου. Σας παρακαλώ, μπορείτε να μου πείτε ποια είναι η γνώμη σας για την νηστεία με βάση το Ευαγγέλιο πρώτον, και δεύτερον για τις αποκριές και τα καρναβάλια. Είναι μια επίκαιρη ερώτηση, αγαπητοί φίλοι. Τώρα σε λίγο η χριστιανική πατρίδα μας θα μπει στην περίοδο των αποκριών και των καρναβαλιών. Όμως να αρχίσουμε με την πρώτη ερώτησή σου περί νηστείας με βάση το Ευαγγέλιο. Η αλήθεια είναι ότι οι νηστείες υπήρχαν από αρχαιοτά των χρόνων σε πάρα πολλά κράτη, έθνη, λαούς, αλλά και στο λαό Ισραήλ, ο οποίος θεωρούσε και μάλιστα την πρώτη νηστεία την οποία θέσπισε ο Θεός ήταν η νηστεία του εξυλασμού, του Ιδρασμού. Θεωρούσε λοιπόν ο Θεός και έδιδε άποψη στους ανθρώπους ότι με την νηστεία ταπεινώνεται η σάρκα, και έρχεται καθαρισμός και αγιασμός στη σάρκα, άρα μπορεί ο άνθρωπος να πλησιάσει πιο εύκολα το Θεό, πράγμα το οποίο θεωρούμε ότι είναι απολύτως σωστό. Έκτοτε πολλές νηστείες εσπίστηκαν από το Θεό μέσα στο λαό Ισραήλ, και η νηστεία επίσης επεξετάθη και στην Καινή Διαθήκη στο Χριστιανισμό. Όταν λέμε νηστεία, πρώτα-πρώτα δεν εννοούμε να αλλάξουμε τρόπο διατροφής. Δηλαδή, αντί να τρώμε κρέας, να τρώμε όσπρια. Ή αντί να τρώμε ψάρι, να τρώμε καλαμαράκια. Αυτό είναι ανθρώπινη εφεύρεση και δεν έχει καμία σχέση με το Ευαγγέλιο του Χριστού και με το Λόγο του Θεού. Η νηστεία σημαίνει δεν τρώω τίποτα. Μάλιστα, ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός στο Ευαγγέλιο, το κατά Ματθαίον, όταν ήρθε η στιγμή που έπρεπε να νηστέψει, διαβάζω μέσα από το Λόγο του Θεού, από το 4ο κεφάλαιο, το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον, τότε ο Ιησούς εφέρθη υπό του Πνεύματος εις την έρημον, δια να πειραστεί υπό του διαβόλου. Μετά το βάπτισμά του εν ύδατι από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή. Και νηστεύσας ημέρας τεσσαράκοντα και νύχτας τεσσαράκοντα, ύστερα επείνασε. Νήστεψε λοιπόν 40 μέρες. Και διερμηνεύει ο Λουκάς τι σημαίνει νήστεψε. Αν πάμε λοιπόν στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, στο 4ο κεφάλαιο, και διαβάζουμε περί του δύο πράγματος, αλλά πια από τον Ευαγγελιστή Λουκά, 4ο κεφάλαιο λοιπόν, διαβάζω. Δε Ιησούς πλήρης Πνεύματος Αγίου επέστρεψε από τον Ιορδάνη και εφέρε το δια του Πνεύματος εις την έρημον, πειραζόμενος υπό του διαβόλου μέρας τεσσαράκοντα. Και δεν έφαγε ουδέν εν τες ημέρες εκείνες. Αυτό λοιπόν που ο Απόστολος Ματθαίος γράφει, ο Ευαγγελιστής Ματθαίος, νηστεύσας ημέρας τεσσαράκοντα και νύχτας τεσσαράκοντα, ύστερα επείνασε, το διερμηνεύει
ο Λόγος του Θεού μέσα από το κατά Λουκάν Ευαγγέλιο λέγοντας και δεν έφαγε ουδέν τα σημέρας εκείνας αφού δε αυτε ετελείωσαν ύστερα επίναθεν. Αυτή ήταν η νηστεία του Κυρίου μας που πάντοτε αποτελεί για τους χριστιανούς το πρότυπο του ανδρός εκείνου στον οποίο ευαρεστείται ο Θεός. Όμως και στις διδασκαλία του ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός περιγράφει τους λόγους της νηστείας και πώς πρέπει να γίνεται η νηστεία. Διαβάζω λοιπόν από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, από το κεφάλαιο Ζήτα, 6 κεφάλαιο, σίγμα τάφ κεφάλαιο και 16 εδάφιο. «Και όταν νηστεύετε, μη γίνεστε ως υποκριτέ, σκυθροπή, διότι αφανίζωσι τα πρόσωπα αυτών για να φανώσει στους ανθρώπους, ότι νηστεύουσιν, αληθώς σας λέγω ότι έχουσιν ήδη τον μισθό αυτών. Συν όμως, όταν νηστεύεις, άλυψον την κεφαλή σου και νύψον το πρόσωπό σου, για να μη φανίσεις στους ανθρώπους ότι νηστεύεις, αλλά εις τον πατέρα σου τον εν το κρυπτό. Και τότε ο πατήρ σου ο βλέπων εν το κρυπτό, θέλει σοι ανταποδώσει εν το φανερό». Όπως και όταν προσευχόμαστε στο ταμείο μας και μας βλέπει κανείς και δεν ξέρει και δεν ακούει τι λένε, παρά μόνο ο πατέρας μας ο ουράνιος, ο οποίος αποκαλύπτεται στον άνθρωπο εν το κρυπτό, κατά τον ίδιο τρόπο όταν νηστεύουμε, δεν νηστεύουμε για να φανούμε στους ανθρώπους και να μας πούνε «Μπράβο, σπουδαίοι είσαστε», ούτε διακηρύσουμε την νηστεία μας. Αλλά η νηστεία είναι προσωπική υπόθεση και όχι εκκλησιαστική. Εκτός και αν αποφασίσει η Εκκλησία, όπως θα δούμε παρακάτω, να κηρύξει νηστεία για κάποιο συγκεκριμένο αίτημα. Άρα λοιπόν, η νηστεία γίνεται πρώτα-πρώτα είναι το κρυπτό, όταν είναι προσωπική. Όταν η Εκκλησία κηρύττει την νηστεία, τότε και πάλι γίνεται εν το κρυπτό, βέβαια ανάμεσα στα μέλη της Εκκλησίας. Και δεν τον διακηρύττουμε, δεν το φωνάζουμε, γιατί το μισθό μας ήδη τον πήραμε. Γιατί ο Θεός ήδη μας απάντησε με το να μας δοξάζουν οι άνθρωποι και να φαινόμαστε στους ανθρώπους. Εμείς θέλουμε όμως ο Θεός να μας απαντήσει και απαντάει μόνο όταν πλησιάζει ο άνθρωπος στο Θεό εν το κρυπτό και αυτός τότε ανταποδίδει εν το φανερό. Να πιάσω όμως με τη σειρά τα πράγματα. Ποια είναι η πραγματική νηστεία μέσα από το Λόγο του Θεού? Και στην Παλαιά Διαθήκη, σε πολλά σημεία, αλλά εγώ θα αναφερθώ μόνο στο βιβλίο του Ιωνά, όταν ο Ιωνάς κήρυξε στην Νινεβή το κήρυγμα της καταστροφής της Νινεβή λόγω της αμαρτίας και δεν μετανοούσαν, όταν όμως άκουσαν το κήρυγμα του Ιωνά, τότε μετενόησαν και λέγει η Γραφή. Στο τρίτο κεφάλαιο και 5 εδάφιο από το βιβλίο του Ιωνά. Οι άνδρες της Νινεβή επίστευσαν εις τον Θεό και εκήρυξαν νηστείαν και ενεδίθησαν σάκους από μεγάλου αυτών έως μικρού αυτών. Συνδυασμός δηλαδή νηστείας και ταπείνωσης. Διότι ο λόγος είχε φτάσει προς τον βασιλέα της Νινεβή και εσηκώθη ο βασιλεύς από το θρόνο αυτού και αφαίρεσε την στολήν αυτού επάνω θενέ αυτού σε ένδειξη ταπείνωσης και εσκεφάστη επίσης σε ένδειξη ταπείνωσης με σάκων και κάθισε επί σποδού. Και διεκηρύχθη και εγνωστοποιήθη εν την Νινεβή ολόκληρη διαψηφίσματος του βασιλέως και των μεγιστάνων αυτού και ελαλήθη οι άνθρωποι και τα κτίνη και οι βόνες και τα πρόβατα να μη γευθώσει μηδέν, μηδέν αβοσκήσωση, μηδέ είδωρ να πείωση. Αυτή λοιπόν είναι η αληθινή νηστεία όπου δημιουργείται πραγματικά ταπείνωσης εκ της αδυναμίας της σάρκας που προέρχεται. Άρα λοιπόν η νηστεία δεν έχει καμία άλλη σημασία παρά μόνο όταν ο άνθρωπος δεν τρώει και μάλιστα και δεν πίνει τίποτα για το χρόνο το οποίο έχει προσδιορίσει για να νηστεύσει. Το δεύτερο είναι ότι η νηστεία απευθύνεται προς τον Θεό και είναι εντολή του Ιησού Χριστού να γίνεται εν το κρυπτό. Δηλαδή δεν θα το ξέρει κανένας. Αποφασίζω εγώ να νηστεύσω, δεν θα το διακηρύξω. Αποφασίζω εγώ και η οικογένειά μου να νηστεύσουμε, δεν θα το διακηρύξουμε. Εγώ και η τοπική εκκλησία, συγγνώμη το εγώ, όλη η τοπική εκκλησία να νηστεύσουμε, δεν θα το διακηρύξουμε. Αλλά ανάμεσα σε αυτούς που πραγματοποιείται η νηστεία, εν το κρυπτό νηστεύουνε.
Το δεύτερο λοιπόν χαρακτηριστικό είναι ο τρόπος της νηστείας, είναι εν το κρυπτό για να μας απαντήσει ο Θεός που αποκαλύπτεται στον άνθρωπο εν το κρυπτό, να μας απαντήσει εν το φωνερό. Εάν διακηρύσουμε την νηστεία μας, τότε το μισθό μας τον πήραμε. Εάν ακόμη με λόγια δεν τον διακηρύσουμε, δεν την διακηρύσουμε όπως λέει ο Λόγος του Θεού, ο Ιησούς Χριστός. Άρα το δείχνουμε, δηλαδή βγαίνουμε έξω ταλαιπωρημένοι ώστε να φαινόμαστε ότι νηστεύουμε, τότε το μισθό μας τον πήραμε από τους ανθρώπους. Το δεύτερο λοιπόν χαρακτηριστικό είναι πώς γίνεται η νηστεία. Το τρίτο είναι γιατί γίνεται η νηστεία. Και εδώ έχουμε πάλι τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό να απαντάει στους μαθητάς του που τον ρώτησαν γιατί νηστεύουνε. Αναφέρεται στο κατά Μάρκον ας πούμε Ευαγγέλιο, στο κεφάλαιο 3 και στο εδάφιο 18. Οι μαθητές δε του Ιωάννου και των Φαρισταίων ενίστευαν και έρχονται και λέγουσι προς αυτόν, γιατί οι μαθητές του Ιωάννου και των Φαρισαίων νηστεύουσιν, οι δε μαθητές του δεν νηστεύουσι. Ρωτάνε λοιπόν οι μαθητές του Ιωάννου και των Φαρισαίων και όλοι οι άλλοι που βρίσκονταν μαζί περί νηστείας, και είπε ο Κύριος Ιησούς προς αυτούς, μήπως δύναντε η ή του νυμφώνος ενός ο νυμφίος είναι με ταυτόν να νηστεύουσιν? Όσον καιρόν έχουσι των νυμφίων με θεαυτόν, δεν δύναται να νηστεύουσιν. Θέλουν συνέλθει όμως η μέρα όταν αφαιρεθεί από αυτόν ο νηστείος και τότε θέλουν συνηστεύσει εν εκείνες τις ημέρες. Η νηστεία λοιπόν γίνεται με συγκεκριμένο στόχο και σκοπό. Παραδείγματος χάρη προσωπικά αιτήματα. Προσωπικά αιτήματα για να πλησιάσουμε το Θεό και ο Θεός να μας απαντήσει. Βεβαίως η νηστεία συνοδεύεται πάντα με προσευχή. Δεν εννοείται νηστεία χωρίς προσευχή. Προσευχή και νηστεία πάνε μαζί. Και η νηστεία βοηθάει, όπως είπαμε, στην ταπείνωση της σάρκας, ώστε καθώς είναι και γραμμένο στους ταπεινούς ο Θεός να δίνει χάρη, νηστεύοντας και ταπεινώνοντας τη σάρκα, βρίσκουμε περισσότερο, πλησιάζουμε περισσότερο το Θεό και βρίσκουμε χάρη ενώπιον αυτού, ώστε να απαντήσει στα αιτήματά μας. Το πρώτο λοιπόν είναι για τα αιτήματά μας. Το δεύτερο είναι για τη θλίψη μας. Όταν έχουμε θλίψη και χρειαζόμαστε βοήθεια. Για πένθος. Αλλά και οποιαδήποτε ανάγκη, εν τέλει και εν γέννη, οποιαδήποτε ανάγκη και αν έχει ο χριστιανός και θέλει να πλησιάσει το Θεό, ώστε ο Θεός να ανταποκριθεί σε αυτόν, τότε ο καλύτερος τρόπος για να πλησιάσει ο πιστός τον Θεό είναι με τη νηστεία και την προσευχή. Το επόμενο σημείο στο οποίο πρέπει να αναφερθούμε είναι πως κατάντησε η νηστεία από το να μην τρώμε και να μην πίνουμε και μάλιστα σε προσδιορισμένο χρόνο, είτε από το πρωί μέχρι το βράδυ, από την ανατολή του ηλίου μέχρι τη δύση του ηλίου, όπως λέει ο Λόγος του Θεού, σε πολλά σημεία και ας μην αναφερθούμε, ή για μία μέρα και περισσότερες, δύο μέρες, τρεις μέρες, πως κατάντησε η νηστεία, πρώτον να είναι περιοδική, δηλαδή να είναι κάθε άνοιξη, κάθε Χριστούγεννα, λένε οι άνθρωποι. Και η Αποστολική Εκκλησία δεν είχε ποτέ προσδιορισμένες νηστείες, όπως είχε η Παλαιά Διαθήκη, αλλά και η Αρχαία Εκκλησία μέχρι τον 4ο αιώνα δεν είχε καθόλου νηστείες, παρά μόνο όταν υπήρχαν συγκεκριμένοι λόγοι, σκοποί, που οι άνθρωποι πήγαιναν στο Θεό, όπως είπαμε, να εξητήσουν τα αιτήματά τους. Μετά τον 4ο αιώνα όμως προσδιορίστηκε νηστεία 40 ημερών, αφού προσδιορίστηκε προηγούμενα η εορτή του Πάσχα, που και αυτό δεν είναι μέσα από το Λόγο του Θεού, εντολή Θεού, αλλά είναι μια ανθρώπινη παράδοση και εντάλματα ανθρώπων. Προσδιορίσαν τη γιορτή του Πάσχα μια φορά του χρόνου, με αποτέλεσμα να σκεφτούν κάποιοι επίσης να προσδιορίσουν και 40 μέρες νηστεία πριν τη γιορτή του Πάσχα. Τώρα να μην αναφερθούμε στη γιορτή του Πάσχα, αλλά μόνο να αναφερθούμε ότι το Πάσχα το δικό μας, σύμφωνα με το Ευαγγέλιο του Χριστού, είναι κάθε πρώτη μέρα της εβδομάδας, κάθε Κυριακή, όταν στεκόμαστε στην τράπεζα του Κυρίου, καταγγέλουμε το θάνατο του Χριστού, λέγοντας ότι αδίκως πέθανε ο δίκαιος, ο Άγιος, δεν πέθανε για τις αμαρτίες του, καθώς είναι γεγραμμένο ο μισθός της αμαρτίας είναι θάνατος, αλλά πέθανε για τις δικές μας αμαρτίες, έδωσε το σώμα του και την ψυχή του υπέρ της σωτηρίας ημών.
Και εις ανάμνηση αυτού του γεγονότος, της Σταύρωσης του Ιησού Χριστού, κάθε Κυριακή συμμετέχουμε στην κοινωνία του σώματος και του αίματος του Χριστού, όπου τρώγομεν τον άρτον, τον οποίο προσευχόμεθα και ευλογεί ο Θεός η σώμα Χριστού, και πίνομεν τον ίνον, για τον οποίο προσευχόμεθα και ευλογεί ο Κύριος η σέμα του Ιησού Χριστού. Αυτό είναι το Πάσχα το ειδικό μας, της ανάμνησης, της θυσίας, αλλά και της Ανάστασης ακόμη του Ιησού Χριστού. Βγάζοντας λοιπόν οι άνθρωποι ένα εορτολόγιο, αρχίζοντας από το Πάσχα, έφτασαν στο συμπέρασμα να βγάλουν και περιοδικές νηστείες, 40 μέρες δηλαδή πριν την γιορτή του Πάσχα, όπως αυτοί οι άνθρωποι την προσδιόρισαν. Αυτό μέσα από το Λόγο του Θεού δεν ίσχυε, όπως δεν ίσχυε και στην αρχαία Εκκλησία. Με κανένα τρόπο και σε καμία περίπτωση η αρχαία Εκκλησία μέχρι τον 4ο αιώνα δεν είχε περιοδικές, ετήσιες ή άλλες νηστείες. Τελειώνοντας για το θέμα της νηστείας, θα ήθελα να προσθέσω, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, ότι ευαρεστείται πάρα πολύ ο Θεός όταν βλέπει τους ανθρώπους να νηστεύουν και να προσεύχονται, και μάλιστα προτρέπει ο Θεός, αλλά και δείχνει με παραδείγματα, όταν ο Απόστολος Παύλος και ο Βαρνάβας ξεχωρίστηκαν από το Πνεύμα το Άγιο στην Εκκλησία της Αντιοχίας και τους απέστειλε στα έθνη να κηρύξουν το Ευαγγέλιο, τότε η Εκκλησία της Αντιοχίας προσευχήθηκαν όλοι και αφιέρωσαν τον Απόστολο Παύλο και τον Απόστολο Βαρνάβα, καθώς τους έστελναν στα έθνη. Αλλά και μέχρι εκείνη τη στιγμή λέει η Γραφή ότι στο 13ο κεφάλαιο του βιβλίου Πράξη των Αποστόλων ήσαν δε εν Αντιοχία, εν τη υπαρχούσα εκκλησία προφήτε και διδάσκαλοι, Βαρνάβας και Σιμεών ο καλούμενος Νίγερ και Λίγη Λούκιος, ο Κυριναίος και Μαναΐνος συνανατραφείς μετά του Ηρώδου του Τετράρχου και ο Σαύλος, και ενώ υπηρέτουν τον Κύριον και ενίστευον, είπε το Πνεύμα το Άγιον χωρίσατε σε μένα. Δηλαδή σαν προσκαρτερούντες και υπηρετούσαν τον Θεό με νηστείες και προσευχές. Άρα λοιπόν η νηστεία είναι κάτι που το προτρέπει, το συμβουλεύει ο Λόγος του Θεού για όλους τους ανθρώπους του Θεού, γιατί βοηθάει τον άνθρωπο να ταπεινωθεί αλλά και να αποβάλει κάθε με την ταπείνωσή του φρόνημα σαρκικό. Πολλά θα μπορούσαμε να πούμε, αγαπητοί φίλοι και φίλες, για την νηστεία, αλλά νομίζω ότι αυτά που είπαμε είναι αρκετά, ώστε να μας δώσουν το πνεύμα της Γραφής, το πνεύμα του Ευαγγελίου του Ιησού Χριστού. Αν έρθουμε τώρα στο δεύτερο θέμα το οποίο αναφέρει ο ακροατής μας για τις αποκριές και τα καρναβάλια, εδώ τα πράγματα είναι λίγο παράξενα, τουλάχιστον από χριστιανικής απόψεως. Στα καρναβάλια το κύριο χαρακτηριστικό είναι η μάσκα. Ώστε να μην διακρίνεται ποιος είναι. Μάλιστα λένε ότι φορώντας τη μάσκα ο άνθρωπος γίνεται, παίρνει τον πραγματικό του εαυτό. Αποκαλύπτει το εσωτερικό του άνθρωπο. Και αυτό είναι και το σύνθημα. Φόρεσε τη μάσκα και κάνε ό,τι θέλεις. Φόρεσε τη μάσκα και άφησε τα ένστικτά σου και τον εσωτερικό σου άνθρωπο να αποκαλυφθούνε. Γιατί μη φορώντας τη μάσκα δεν μπορεί να αποκαλυφθεί ο εσωτερικός ο άνθρωπος. Δηλαδή είναι σαν να μας λένε ότι το πραγματικό πρόσωπο του ανθρώπου είναι η μάσκα. Είναι αυτό που κρύβεται ο άνθρωπος. Και το πραγματικό του πρόσωπο είναι η μάσκα. Δηλαδή πιο καθαρά. Όταν φοράει κάποιος είναι μασκαρωμένος, τότε είναι ο πραγματικός άνθρωπος. Όταν βγάζει τη μάσκα, τότε υποκρίνεται. Δεν είναι ο πραγματικός άνθρωπος. Είναι λίγο μπερδεμένα τα πράγματα. Τώρα, αν δούμε τις αποκριές και τα καρναβάλια, την προέλευσή τους, είναι σαφές ότι, μάλλον να ξεκινήσουμε πρώτα, τι σημαίνει αποκριά και τι σημαίνει καρναβάλι. Το καρναβάλι προέρχεται από τη λέξη carne, το είναι λατινική, που σημαίνει κρέας, και vale, που σημαίνει απέχω. Ή, άλλοι λένε, levare, που σημαίνει πάλι σηκώνω. Άρα το καρναβάλι είναι απέχω, αποχή, αποκρέαση. Δηλαδή τι σημαίνει αυτό, όπως και αποκριές,
Απόκρεο σημαίνει αποχή από κρέας. Δηλαδή τι σημαίνει, εφόσον σε λίγο μπαίνουμε από την καθαρά Δευτέρα στις 40 μέρες νηστείας που προσδιορίσαν οι άνθρωποι πριν από το Πάσχα, τότε ας το ρίξουμε έξω πριν την νηστεία να πλησιάσουμε το Θεό. Όταν λέμε να το ρίξουμε έξω, το παραδείγμα έξω, όπως τα λέμε. Γίνονται πράγματα τα οποία είναι σχρόνιστη και λέει. Όπως είπαμε, το πρώτο χαρακτηριστικό των αποκριών είναι η μάσκα. Ο άνθρωπος μασκαρεύεται, γι' αυτό και αποκαλούνται μασκαράδες. Ώστε να μην δείξει ποιος είναι και να μπορεί ελεύθερα να κάνει αυτά που δεν μπορεί να κάνει όταν δείχνει ποιος είναι, αλλά είναι μέσα στην καρδιά του και τα θέλει πάρα πολύ να τα κάνει. Είναι οι άσευνες παραστάσεις, το δεύτερο χαρακτηριστικό. Παρελάσεις με άσευνες, εντελώς παραστάσεις. Είναι γιορτές παγανιστικές, διονυσιακές, σατανιστικές. Ξέφρενος χορός, χωρίς όρια, χωρίς ηθικούς φραγμούς. Τέλος φτιάχνουν φωτιές, πανάβουν φωτιές. Και εν γέννη είναι η απόλυτη εκχύληση της ασωτείας και της αμαρτίας, για την οποία ο Απόστολος Πέτρος μας λέει, «Δια τούτο παραξενεύονται ότι εσείς δεν συντρέχετε με αυτούς εις την αυτήν εκχύληση της ασωτείας, γι' αυτό και σας βλασφημούνε». Οι αποκριές λοιπόν είναι πραγματικά μια εκχύληση της αμαρτίας. Ξεκίνησε λοιπόν από πολύ αρχαία χρόνια, τουλάχιστον εδώ στην Ευρώπη, από, καταρχάς από την Ελλάδα, μπορεί και περισσότερο και πιο παλιά, δεν ξέρω, αλλά εκείνο που έψαξα και βρήκα εγώ είναι από την αρχαία Ελλάδα, όπου την Άνοιξη τελούνται προς τιμήν του Διονύσου ή του Βάκχου οι διονυσιακές και βακχικές εορτές. Σε αυτές οι γιορτές οι άνθρωποι φορούσαν δέρματα ζώων, άλευαν το πρόσωπό τους με τριγία, το κατακάθι του κρασιού, στεφανώνονταν με κισό και εν γέννη μασκαρεύονταν και έπαιρναν τη μορφή σατήρων και έμοιαζαν και με τράγους. Ο Αριστοτέλης μάλιστα αναφέρεται στην ποιητική του ότι η κωμωδία προέρχεται από τον κόμο ή την κόμη, που σημαίνει ότι ήταν μια συντροφιά μεθυσμένων που τραγουδούσαν πειρακτικά και βομολογικά τραγούδια. Τέλος, θα λέγαμε ότι στην αρχαία Ελλάδα οι χειρότερες μορφές ασωτείας, αμαρτίας, ήταν μέσα σε αυτά, σε αυτές τις γιορτές, τις διονυσιακές και τις βακχικές. Στη συνέχεια αυτών είναι τα δικά μας τα καρναβάλια και οι αποκριές. Προς τιμήν του Διονύσου τελούνταν τότε 4 γιορτές. Τα μικρά Διονύσια, τα Λίνεα, τα Ανθεστήρια και τα μεγάλα εν άστι Διονύσια. Σκοπός ήταν να εξευμενήσουν το Διόνυσο και τα πνεύματα τα πονηρά, ώστε να τους δώσουν καλές οδιές. Και μάλιστα ένα χαρακτηριστικό ήταν, χτυπούσανε και τα πόδια και εκεί ξέφρενα οργίαζαν μέσα στην απόλυτη, χωρίς φραγμό, εκχύληση της αλκολατρίας και πάσης πίσω αμαρτίας και ανομίας. Βέβαια ήταν ιδωλολατρικός λαός οι αρχαίοι Έλληνες, οπότε σε αυτούς δικαιολογούνται. Τι να πούμε, ότι κακώς κάνανε. Αυτή ήταν η ζωή τους, έτσι ζούσανε, αυτή ήταν η γνώση τους. Το ίδιο και στην αρχαία Ρώμη, όπου την ίδια περίοδο της Άνοιξης υπήρχαν τα γλέντια γιορτές των κρασιού, του κρασιού και με μασκαρέματα αφιέρωναν τη διασκέδασή τους στο Θεό τον Κρόνο με τα περίφημα Σατουρνάλια. Κατά τον ίδιο τρόπο και εκεί εκχύλησε της αμαρτίας, αλλά ιδωλολάτρες. Να δούμε όμως τώρα στο χριστιανισμό. Όπου ο Απόστολος Παύλος μιλάει για τα έργα της σαρκός, ένα από τα έργα της σαρκός είναι η κόμη. Δηλαδή, τι θα πει κόμη, να
πηγαίνεις σε σειρά, μεθυσμένος και να κάνεις ό,τι θέλεις. Όπως ακριβώς γίνονται τώρα. Παρελάσεις δηλαδή, μεθυσμένων, βομολοχούντων, βλασφημούντων, πέρα και έξω από κάθε ηθικό φραγμό ή έλεγχο της συνείδησης. Δεν θα αναφερθούμε βέβαια στην Αποστολική Εκκλησία ότι αυτά τα είχε απορρίψει, δεν τα δεχόταν και τα θεωρούσε ότι ήταν έργα της σαρκός καθαρά, αλλά και στην Αρχαία Εκκλησία, καθώς περνάνε τα χρόνια του Χριστιανισμού, ο Κλήμης, ο Αλεξανδρεύς στο δεύτερο ένας από τους Αποστολικούς Πατέρες, μιλάει για τους συγχρόνους του περιφρονητικά και ελεγκτικά, λέγοντας «γελίος κατάτας πομπάς σχηματιζομένους», ότι αμαρτάνουν και χριστιανοί και θα έπρεπε να μετανοήσουν και να επιστρέψουν στο Θεό. Επίσης και ο Χριστός τόμος αναφέρεται για την ακαταγέλαστον κωμωδία. Μάλιστα, αναφερόμενος σε ένα επιχείρημα χριστιανών τότε, που έλεγαν ότι προσφέρουν οι αποκριές χαρά, τους είπε ότι και η μοιχεία προσφέρει χαρά στον οίκο, αλλά καταστρέφει οικογένειες και η μοιχεία είναι έξω από τη Βασιλεία των Ουρανών. Τη χαρά τη θέλουμε, αλλά τη χαρά του Θεού, τη χαρά του Πνεύματος του Αγίου. Συνεχίστηκαν όμως, ιδιαίτερα άνθησαν όταν πια η Εκκλησία έφτασε στην απόλυτη αποστασία, την εποχή του χωρισμού των Εκκλησιών, το 1000 μετά Χριστό, στο Βυζάντιο ιδιαίτερα, είχε μεγάλη άνθηση, αλλά το παράξενο είναι ότι η άνθηση αυτή συνεχίζεται και τώρα στις έσκατες αυτές οι μέρες και κορυφώνεται. Δηλαδή τώρα πια τα καρναβάλια και οι αποκριές της εποχής μας έχουν πάρει τη μορφή εθνικών εορτών, όπου προσκαλούνται οι άνθρωποι σε απόλυτη ελευθερία αμαρτία. Ο Θεός μας φυλάει. Βέβαια το δυσάρεστο είναι ότι το σκεφτείτε οι ηγέτες, δεν βγαίνουν με παρησία να τα καταδικάσουν αυτά. Μήπως και ο Θεός φέρει έλεγχο στις καρδιές των ανθρώπων, αλλά μάλλον είτε με τη σιωπή τους, είτε ακόμη και με τα λόγια τους θα ενισχύουν. Η αλήθεια είναι, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, ότι σε αυτές τις διασκεδάσεις δοξάζει το διάβολο. Είτε το θέλουμε, είτε δεν το θέλουμε. Και εμείς όλοι οι χριστιανοί, συνειδητοί χριστιανοί, ανεξαρτήτως δόγματος και ομολογιών, επιτιμούμε στο όνομα του Χριστού το διάβολο, τον δένουμε στο όνομα του Χριστού, όπως μας δίνει εξουσία ο Θεός μέσα από το Λόγο Του, και κηρύττουμε ελευθερία σωτηρίας και ελευθερία Πνεύματος Αγίου. Και περιμένουμε ο Κύριος να δοξαστεί. Θλίψη προκαλεί και στην πατρίδα μας, την λεγόμενο χριστιανικό κράτος, αυτή η δοξολογία του διαβόλου και των πνευμάτων της πονηρίας μέσα από τις αποκρίες και τα καρναβάλια. Αλλά πιστεύουμε ότι ο Ιησούς Χριστός θα δοξαστεί. Και εν πάση περιπτώσει, προσεχόμαστε, δεν κατακρίνουμε τους συμπατριώτες μας, όπως δεν κατακρίναμε και τους αρχαίους Έλληνες. Λέμε ου γαρίδας οι τυπιούσοι. Δεν ξέρουν τι κάνουν στις χώρες όπως. Όμως πιο πολύ αναφερόμαστε στους θρησκευτικούς ηγέτες που τουλάχιστον σε ένα τόσο σοβαρό θέμα δεν βγαίνουν ενωμένοι να καταδικάσουν την εκχύληση της αμαρτίας, τη δοξολογία του διαβόλου μέσα από αυτές τις αποκριάτικες γιορτές και να υψώσουν όχι τις εκκλησίες τους αλλά το όνομα του Ιησού Χριστού. Όμως, ας σταματήσουμε εδώ, γιατί πραγματικά θλίψη έρχεται στην καρδιά με αυτά που συμβαίνουν στους πατριώτες μας και σε όλο τον κόσμο. Και καλό θα ήταν να κηρύξουμε μια μέρα νηστείας και προσευχής για την πατρίδα μας με βάση την αφορμή αυτά τα σατανικά πράγματα των αποκριών και των καρναβαλιών. Δεν θέλουμε να είμαστε
αυτό που λένε οι άνθρωποι Ταλιμπάν, χωρίς να έχουμε τίποτα με τους ανθρώπους αυτούς, εναντίον, αλλά σαν έκφραση το λένε. Δεν θέλουμε να είμαστε τριτοκοσμικοί, δεν θέλουμε να είμαστε έξω από την κοινωνία, γιατί ο Χριστός όταν προσέρχεται δεν μας λέει να φύγουμε από τον κόσμο, αλλά μας λέει να είμαστε μέσα στον κόσμο, να είμαστε φως του κόσμου αυτού και να μην διστάζουμε, να ελέγχουμε τα έργα του σκότους και τα πονηρά μέσα στο περιβάλλον μας και στην πατρίδα μας. Αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, θέλουμε να δοξαστεί ο Χριστός. Αμήν. Θέλουμε να δοξαστεί και να δοξάζει ο Χριστός. Εδώ όμως η ώρα μας πέρασε. Με τη χάρη του Χριστού θα είμαστε μαζί και στην επόμενη μας εκπομπή, την άλλη Τρίτη. Είναι μια εκπομπή απαντήσεις μέσα από το Λόγο του Θεού, όπου με πολύ χαρά περιμένουμε τα δικά σας email στη διεύθυνση την οποία τώρα βλέπετε στις οθόνες σας, και με πολύ χαρά ακόμη θα σχολιάσουμε μέσα από το Λόγο του Θεού και μόνο μέσα από το Λόγο του Θεού. Ο Θεός να είναι